Όλα, γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα mini vlog. Σκέφτηκα ότι ήθελα πάρα πολύ να σας πάρω μαζί μου σήμερα, γιατί θα ήθελα να μιλήσουμε για κάτι. Δεν έχω ιδέα αν το σημερινό βίντεο θα είναι στο κομμάτι του Mandevation ή αν θα είναι στο κομμάτι του vlog ή αν θα είναι γενικά ένα Mandevation vlog. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι θα είναι. Αλλά έχω τόσο πολλά συναισθήματα και τόσε πολλέ σκέψει αυτή τη στιγμή που νιώθω ότι απλά πρέπει να τα βγάλω από μέσα μου. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να σας πάρω μαζί μου σε μία μέρα που προσπαθούμε λίγο να βγούμε από αυτήν την αίσθηση που δεν είμαστε και πάρα πολύ καλά, που βαριέμαι, δεν έχω τι να κάνω, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω, αλλά ταυτόχρονα έχω πάρα πολύ όρεξη να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Έξω η μέρα είναι καταπληκτική, είναι υπέροχη και ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 4:30, οπότε έχει φύγει όλη η μέρα και εγώ απλά καθόμουνα. Ήμουν στον καναπέ όλη μέρα και δεν έκανα απολύτως τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι ήμουν πάρα πολύ okay με αυτό. Ταυτόχρονα όμως υπήρχαν πάρα πολλές φορές μέσα στη μέρα που ένιωθα ότι δεν μου αρέσει όλη αυτή η κατάσταση που είμαι. Ότι είμαι μόνο στις πιτζάμες μου σήμερα και δεν έχω κάνει τίποτα παραγωγικό. Και απ' την άλλη έχω κάνει τόσα άλλα παραγωγικά πράγματα, όπως το να έχω έτοιμο ένα βίντεο που θα ανέβει αύριο, που είναι μέρα Δευτέρα. Να ξεκουραστώ, οπότε να είμαι πάρα πολύ πιστή και αληθινή στην σωματική μου ανάγκη να κοιμηθώ λίγο παραπάνω, αλλά και να ξεκουραστώ. Και αυτή τη στιγμή απλά άνοιξα την κάμερα γιατί θέλω πάρα πολύ να σας πάρω μαζί μου σε μια μέρα που απλά νιώθω μπλα. Και νιώθω όλα αυτά τα συναισθήματα ταυτόχρονα. Έφτιαξα λίγο το μαλλί μου. Το έβαλα στον χαρακτηριστικό μου signature κότσο από πίσω και έχω βάλει και μία κρέμα εδώ, κρέμα μαλλιών, διότι θέλω το βράδυ να κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο χαλαρωτικό μπάνιο. Οπότε ένα πάρα πολύ ωραίο μυστικό, εάν μακραίνετε τα μαλλιά σας ή αν θέλετε γενικά να προσέχετε παραπάνω τα μαλλιά σας, είναι να τα πιάσετε ένα μικρό κοτσάκι και να τους βάλετε κρέμα μαλλιών ή λάδι και να τα αφήσετε για 2-3 ώρες. Εμένα το λάστιχο αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Βάφτηκα! Όπως βλέπετε, και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο νιώθω ότι έκανα κάτι αρκετά παραγωγικό, όπως το να βαφτώ. Και επειδή η μέρα έξω είναι πάρα πολύ όμορφη και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τίποτα, αλλά η μέρα είναι πάρα πολύ όμορφη σήμερα και δεν θέλω με τίποτα να τη χάσουμε. Θα ετοιμαστώ γρήγορα, θα βάλω δηλαδή κάτι καλύτερο και θα πάμε μια βόλτα. Εμείς και ο εαυτός μας. Και σκέφτομαι να πάρω μαζί μου και το ημερολόγιο μου. Να κάτσω να γράψω λίγο, γιατί νιώθω ότι έχω πάρα πολλά συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Και νιώθω γενικά ότι έχω πολλές σκέψεις και πάρα πολλά πράγματα που έχω στο μυαλό μου και στο κεφάλι μου, που απλά πρέπει να τα βάλω σε μία σειρά. Οπότε συγχωρέστε με αν το vlog αυτό, παύλα βίντεο, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά είμαι εγώ μπερδεμένη σήμερα και δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου να νιώσει καλύτερα, να κάνω πάρα πολλά πράγματα ή να μην κάνω. Να αφήσω τον εαυτό μου να ξεκουραστεί ή να πω στον εαυτό μου ότι ξέρεις κάτι, χαλάρωσε, πάρ' τη μέρα off και μην κάνεις τίποτα. Οπότε δεν ξέρω ακόμα τι θέλω να κάνω. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι και το μέρος του ταξιδιού και αυτή είναι και η μαγεία του να ζεις κάθε μέρα όπως εσύ θέλεις. Οπότε θα βάλω κάτι πιο ζεστό αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να είναι Μάρτης, αλλά κάνει άπειρο κρύο. Δεν μπορώ να σχολιάσω το κρύο που κάνει έξω. Αν αυτός ο καιρός έξω δεν είναι όμορφος, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει καθόλου στο κανάλι, αλλά οι αγαπημένες μου μέρες, ο αγαπημένος μου καιρός είναι πάρα πολύ κρύο και ήλιος. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου καιρός, είναι ο νούμερο ένα καιρός που λατρεύω και αγαπώ, οπότε σήμερα πάμε να τον ευχαριστηθούμε έξω. Ορίζει τα πράγματα που έχω πραγματικά ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πρώταν είναι το ημερολογιό μου, εδώ δηλαδή που γράφω όλες μου τις σκέψεις και είναι το ημερολογιό που χρησιμοποιώ πρωί και βράδυ. Εδώ είναι η ατζέντα μου, γιατί θέλω κάπως να βάλω τις σκέψεις μου σε μία σειρά για σήμερα, αλλά και για την εβδομάδα που θα μας έρθει. Είναι Κυριακή, οπότε καταλαβαίνετε. Και νούμερο 2, ένα βιβλίο. The Midnight Library. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Εγώ θα το ξεκινήσω μόλις σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι ήμουν πάρα πολύ στο mood να ξεκινήσω ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι ακριβώς στην κατηγορία της αυτοβελτίωσης αυτή την περίοδο. Οπότε θέλω λίγο να χαθώ σε έναν κόσμο λίγο πιο φανταστικό. Ελπίζω λοιπόν να μην με απογοητεύσει. Και ανεπιμονώ να το ξεκινήσω στον ήλιο, στο αγαπημένο μου παρκάκι. Yesterday there was
Γύρισα πριν λίγο στο σπίτι. Μπορώ να πω ότι μου έκανε πάρα πολύ καλά η βόλτα. Η αλήθεια είναι ότι βγήκαν τόσο πολλά συναισθήματα εκείνη ώρα πάνω στο ημερολόγιο μου και χάρηκα πάρα πολύ που τα έβγαλα από μέσα μου. Ξεκίνησα το βιβλίο και εντάξει, διάβασα μόνο τις 10 πρώτες σελίδες και okay, έχει potential το βιβλίο αυτό. Είναι δηλαδή αρκετά ικανό έτσι να με κάνει να κολλήσω. Ξεκινάει δηλαδή πάρα πολύ ωραία, πολύ δημιουργικά. Αυτό όμως, παιδιά, που χάρηκα πάρα πολύ που έγινε, είναι ότι με το που πήρα χρόνο και πήρα καθαρό αέρα βασικά, ξελαμπικάρισε κάπως στο μυαλό μου και γύρισα πίσω στο σπίτι τόσο δημιουργική, με τρελή όρεξη για να γυρίσω βίντεο. Οπότε αυτή τη στιγμή γύρισα ένα mandevation, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και για κάποιο λόγο βγήκε τόσο αυθόρμητο και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μιλάει πάρα πολύ στην ψυχή μου και είπα πράγματα δηλαδή που νιώθει το είναι μου. Οπότε αν έχει βγει θα σας το έχω εδώ πέρα. Με έκανε αυτό να νιώσω πάρα πολύ δημιουργική και να νιώσω πάρα πολύ παραγωγική και δεν το περίμενα καθόλου, οπότε αυτή τη στιγμή μου έχει φτιάξει η διάθεση και μου έχει φτιάξει όλη μέρα. Αλλά θα συνεχίσουμε το πλάνο μας για σήμερα και έχουμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα στο σπίτι, καθώς το σπίτι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν χαοτικό. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορείτε να ταυτιστείτε με αυτό που θα πω, αλλά όταν νιώθω ότι δεν είμαι καλά, προφανώς, όταν νιώθω ότι βαριέμαι, ότι είμαι γενικά σε μια κατάσταση λίγο μεχ, όπως σας έχω πει, δεν προσέχω καθόλου το χώρο μου. Έχω δηλαδή αυτή τη στιγμή στο τραπέζι πάνω τον καφέ που πήρα το απόγευμα, την κούπα από τον καφέ που πήρα το πρωί. Έχω στο τραπέζι της κουζίνας πάρα πολλά πράγματα. Έχω κάτι ρούχα τα οποία είναι μένα πλωμένα, στεγνωμένα και δεν τα έχω δηλαδή βάλει σε θέση τους ακόμα. Οπότε πρέπει λίγο να φτιάξω λίγο το χώρο μου. Και αυτή τη στιγμή τώρα με το που ένιωσα λίγο δημιουργική και λίγο παραγωγική, έχω τρομερή όρεξη τώρα να βάλουμε λίγη μουσικούλα και να φτιάξουμε το σπίτι. Οπότε αυτό θα κάνουμε. Αχ, παιδιά, πάρτε χρόνο, πάρτε αέρα βασικά, κρύο αέρα λίγο, να σας κουνήσει λίγο το μυαλό και να κάνω ένα reboot λίγο στις σκέψεις μας, γιατί νομίζω ότι όταν το μυαλό μας υπερφορτώνεται και υπερθερμαίνεται έτσι ο εγκέφαλος, νομίζω ότι όντως παθαίνουμε ένα κουκουμπλόκο. Και εκείνη την ώρα αυτό που θέλουμε είναι λίγο καθαρό αέρα. Θέλουμε λίγο να δούμε ανοιχτό ουρανό και να μην είμαστε σε 4 τοίχους. Τουλάχιστον εμένα αυτό πραγματικά σήμερα με βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε η συμβουλή της ημέρας είναι όταν νιώθετε ότι δεν σας χωράει ο τόπος και όταν νιώθετε ότι απλά δεν αντέχετε τις ίδιες σας τις σκέψεις, βγείτε έξω, πάρτε ένα καφέ, να είστε μόνοι σας, να πάρετε χρόνο με τον εαυτό σας και θα γυρίσετε πίσω και θα είστε άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, δουλειά νούμερο 1, η οποία τελείωσε, ήταν να φτιάξω την κρεβατοκάμαρα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σε λίγο θα έρθει ο αδελφός μου και θα με βοηθήσει να στήσουμε το μεγάλο κεφαλάρι που μου είχε έρθει από τα IKEA πριν από περίπου μια εβδομάδα και λόγω δουλειάς και τα λοιπά δεν πρόλαβα καθόλου να το σταναμολογήσω μόνη μου και επίσης είναι πάρα πολύ βαρύ, οπότε θα το κάνω μαζί με τον αδελφό μου ο οποίος έρχεται σε λίγο και ήθελα τώρα λίγο να σας δείξω το πριν. Έφτιαξα λίγο το χώρο εδώ πέρα, έβαλα τα πράγματα στη θέση τους και αυτή τη στιγμή αυτό που θα κάνω είναι να φέρω το κρεβάτι προφανώς πιο μπροστά γιατί το κεφαλάρι θα μπει εκεί που είναι τώρα ο τοίχος. Θα αλλάξω λίγο τώρα τη διακόσμηση, θα φέρω ας πούμε τον καθρέφτη, ίσως τον βγάλω από το δωμάτιο εντελώς έτσι ώστε το κρεβάτι μετά να πάει όλο κάτω προς την μπαλκονόπορτα έτσι ώστε όλος αυτός εδώ ο χώρος να αδειάσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Όπως σας έχω πει και σε προηγούμενο vlog, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την όλη διακόσμηση που αλλάζω και σιγά σιγά φτιάχνω στο σπίτι. Και έρχεται πολύ σύντομα home decor βίντεο και γενικά ένα ψηλό home tour, αλλά δεν θα είναι ακριβώς tour. Θα σας δείξω απλά κάποια πράγματα στο σπίτι, πώς ήταν πριν, πώς είναι τώρα. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βίντεο και θέλω γενικά να ξεκινήσω στο κανάλι μου μια κατηγορία που να είναι βίντεο σχετικά με το σπίτι και τη διακόσμηση. Και φτιάχνω γενικά το σπίτι. 2 χρόνια τώρα σχεδόν, βασικά 1,5. Έχω ήδη πάρει κρυφό φωτισμό, οπότε όταν βάλουμε το κεφαλάρι θα βάλω τον κρυφό φωτισμό από πίσω και θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Yesterday there was sun and there was rain.
πριν λίγο έφυγε ο αδελφός μου και η αλήθεια είναι ότι δεν καταφέραμε να κάνουμε το κεφαλάρε έτσι όπως ακριβώς το ήθελα. Το βλέπετε ένα ακόμα πίσω και αυτό γιατί θέλει να το κρεμάσω κανονικά στον τοίχο, οπότε σίγουρα θα πρέπει να φέρω κάποιον άνθρωπο στο σπίτι. Γιατί αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά κάτω δεν υπάρχει... Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Δεν ξέρω αν το βλέπετε από εδώ, αλλά υπάρχει μπροστά μου ένα σημείο του ξύλου που στερεώνεται. Από πίσω δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή είναι άλλο έμπλο που βλέπετε. Οπότε ουσιαστικά είναι στον αέρα από πίσω και απλά πρέπει με αυτά εδώ πέρα ουσιαστικά πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο. Θα μείνει για απόψε εδώ στο σαλόνι και αύριο θα πρέπει να φέρω κάποιον άνθρωπο για να μου το κρεμάσει, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί πάρα μα πάρα πολύ καλά, να μπει μπροστά το κρεβάτι και να είναι δηλαδή πάρα πολύ σταθερό το κεφαλάρι με το κρεβάτι μπροστά. Αλλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ δηλαδή είναι σαν μίνι βιβλιοθήκη και σίγουρα θα μπουν κάποια ωραία πραγματάκια, όχι απαραίτητα δηλαδή βιβλία. Μπορώ να βάλω ό,τι ακριβώς θέλω. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ που με βοήθησε ο αδελφός μου. Εγώ δεν έκανα και πάρα πολλά πράγματα. Βοήθησα σε πολύ λίγες στιγμές. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ που με βοήθησε και ουσιαστικά εκείνος μου το σταρμολόγησε όλο. Οπότε εντάξει, δεν έχω το κεφαλάρι απόψε για να κοιμηθώ έτσι πάρα πολύ ωραία ατμοσφαιρικά. Ήμουνα σε πάρα πολύ διάθεση να το φτιάξω, να βάλω κεράκια, να βάλω τον κρυφό φωτισμό που είχα. Αλλά δεν πειράζει. Μπορώ δηλαδή να περιμένω μέχρι αύριο για να γίνει αυτό. Αλλά γενικά το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα θα το δείτε σε ένα βίντεο μελλοντικό, το οποίο θα είναι εστιασμένο αποκλειστικά στο σπίτι και στη διακόσμηση. Οπότε θα περιμένετε άλλο βίντεο για να το δείτε ολοκληρωμένα. Και για να τελειώσει πάρα πολύ όμορφα η βραδιά μας, θα κάνουμε τώρα ένα χαλαρωτικό μπάνιο, να φύγει λίγο το άγχος της ημέρας και γενικά η αρνητικότητα που είχα, η οποία όμως έφυγε μπορώ να σας πω, δηλαδή μετά τη βόλτα στο πάρκο, το βιβλίο που ξεκίνησα να διαβάζω και μετά που ήρθε ο αδελφός μου και φτιάξαμε λίγο και το κεφαλάρι, πραγματικά μου έφτιαξε διάθεση και νομίζω ότι η μέρα όντως κύλησε πάρα πολύ όμορφα. Και τώρα λοιπόν, επειδή θέλω όντως να πάρω λίγο χρόνο με μένα και να πω ένα τέλος στη σημερινή ημέρα όμορφα, ποιοτικά και χαλαρωτικά, θα γεμίσουμε μπανιέρα, θα ανάψουμε κεράκια στο μπάνιο και νομίζω θα πάρω το βιβλίο μου και θα διαβάσω μέσα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το τέλειο κλείσιμο της ημέρας. Ελπίζω να σας άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχω χαλαρώσει πάρα μα πάρα πολύ και ανυπομονώ να ξαπλώσω και να συνεχίσω να διαβάζω βιβλίο. Και μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα, okay, μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι στη σελίδα 40. Θέλω ακόμα να δω πώς θα πάει η ιστορία. Δεν ξέρω ποιοι από σας το έχετε διαβάσει και αν σας αρέσει, μην κάνετε κάποιο spoiler από κάτω στα σχόλια. Αλλά νομίζω ότι ξεκινάει και μου αρέσει, αλλά θέλω απλά να δω πού θα πάει η ιστορία και αν θα εξελιχθεί καλά.
Οπότε κάπου εδώ εγώ θα κλείσω το σημερινό vlog. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Εσείς όπως πάντα μου κάνατε την καλύτερη παρέα. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να είστε αληθινοί στον εαυτό σας και να δίνετε πάνω απ' όλα στον εαυτό σας χρόνο και χώρο να νιώσει όλα του τα συναισθήματα, να βγάλετε όλες αυτές τις αρνητικές σκέψεις ή τις σκέψεις άγχους που πολλές φορές μπορεί να έχουμε. Να τις βγάλετε και να τις εξωτερικεύσετε με όποιο τρόπο μπορείτε. Έγραψα, οπότε έβγαλα αυτές τις σκέψεις σε ένα κομμάτι χαρτί, δημιούργησα και απλά μετά πέρασα ποιοτικό χρόνο με τον αδελφό μου φτιάχνοντας κάτι το οποίο μακάρι να μπορούσατε να δείτε, αλλά σε επόμενα βίντεο. Και μετά πέρασα χρόνο ποιοτικό και με τον εαυτό μου απολαμβάνοντας ένα ζεστό και χαλαρωτικό μπάνιο. Οπότε ελπίζω το βίντεο αυτό να σας ενέπνευσε και εσάς να εκτιμήσετε λίγο παραπάνω τον προσωπικό σας χώρο και χρόνο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε πάντα, μα πάντα να χαμογελάτε και φιλάκια πολλά. Γεια σας!